...χαλκίνα πνευστά μια ορχήστρας όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό Μπρέχτε Ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή τα μίσα, κατανάγκη, σχόλια του Τελουάγρα στο ποίημα «Παλιά αυλή» του Λάμπρου Πορφύρα. Θυμίζω πως καταρχήν ο Άγρας υπογράμμισε ότι η παλιά αυλή είναι αυθεντικός Πορφύρας. Είναι αυτό που κατεξοχήν είναι ο Πορφύρας. Ελεγιακός και απλός μαζε. Δεύτερον, ο Άγρας εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του το θέμα του χωρισμού, γιατί γι' αυτό μιλάει το ποίημα, είναι από μια άποψη κρισιμότερο, βαρύτερο και από το θέμα του θανάτου και γιατί είναι λοιπόν ένα από τα κατεξοχήν θέματα της ποιήσεως. Και έπειτα, διεισδύοντας σιγά, σιγά σιγά στον πυρήνα του συγκεκριμένου ποίηματος, ασχολήθηκε με μία ανατροπή, όπως την ονομάζει ο ίδιος, του φυσιολογικού. Το ότι αντί η φαντασία του Πορφύρα να πλάθει τη μοίρα σαν γριά, πλάθει τη γριά μανούλα σαν μοίρα και ξεκινάει την καταλεπτόν ανάλυση του ποίηματος προσπαθώντας να εξηγήσει αυτή την αντιστροφή την οποία θεωρεί δικαιωμένη ποιητικά. Σε αυτό το σημείο είχαμε σταματήσει και από εδώ ακριβώς συνεχίζει ο Άγρας με ένα ακόμη παράδειγμα ανάλογης ανατροπής. Τον ίδιον αντιλογικό μεν αλλά κατευθείαν ποιητικό δρόμο πήρε και ο γρυπάρη στον όρθρο των ψυχών όπου οι ψυχές των σκοτωμένων για την πατρίδα παρομοιάζονται με κοράκια Μόν τα κοράκια φεύγουνε κοπαδιαστά σαν να των σκοτωμένων οι ψυχές που στα ουράνια πάνε Τέτοιαν παρομοίωση την αποκρούει αν τη η λογική Την απορροφά όμως εντωμεταξύ η φαντασία Και αν το νόημα σφάλει η ποιητική εικόνα γίνεται άρτια. Η μετάβαση στην παρούσα παρομοίωση από τα κοράκια στις ψυχές γίνεται λοιπόν με το κοινό και τον δύο έμβλημα. Τα φτερά, έμβλημα επαληθευμένο, καθώς το γύρα της μοίρα πάνω στο κοινό συμβολιστικό αίσθημα, στην παράδοση του συμβολισμού που την καθιέρωσε φτερωτή την ψυχή, όπως τα πουλιά. Έτσι νομίζω πως μπορούν να εξηγηθούν αυτά μα χρειάζεται να επαγρυπνεί ο ποιητή. Μήπω πέσει και στη συλλογιστική μηχανή, στην ενάργεια τη συμπερασματική, την αναγκαία τη ρητορική. Το μέτρο της αποστάσεως, ο μέσος όρος, δεν είναι πράγμα πάντοτε διδακτό. Το αυτόματο και το άμεσο της εικόνας, η ποιητική φαντασία, το γούστο του ποιητού μπορούν να ασφαλίσουν σε αρκετό μέτρο τα ρητορικά παραπατήματα. Δίνει το παράδειγμα ενός από αυτά τα παραπατήματα ο ίδιος ο Πορφύρας στην παλιά αυλή την ίδια. Είναι η φθινοπορεινή αντιλιά, χλωμή σαν από αρρώστου αγνό καντήλι. Γιατί ποιο θα δεχτεί πως η παράσταση της αντιλιάς ζωηρεύει στο νου με αυτή την παρομοίωσή τη. Όχι, η παρομοίωση μένει αυτοτελής, μένει για τον εαυτό της και είναι ξένη και με την αντιλιά, ξένη και με το ποίημα. Γιατί λείπει το κοινό, το όμοιο ενωτικό έμβλημα που πρέπει να δένει μεταξύ τους τον πρώτο και τον δεύτερο όρο της συγκρίσεως. Συγκρίσεως ποιητική, δηλαδή εικονική. Πρέπει να μεσολαβήσουν πολλέ και ενδόμηχε λογικέ αφαιρέσει για να βρεθεί κάποια ουσία κοινή ανάμεσα στην οχρότητα της ημέρας και την οχρότητα του φωτός του καντήλιου. Και για τούτο Τέτοιε παρομοιώσει απομένουν όχι μέσα στο θέμα, παρά γύρω από το θέμα. Και με όλε τι τιμέ λέγονται φιλολογία στην κακή της έννοια. Τέτοια είναι και η απειρόκαλη του ουρανού Τσιγκάνα, η βροχή σε άλλο ποίημα του Πορφύρα. Φιλολογία στοιχουργική αυτή, γιατί είναι και σφιν πρώτου μεγέθου, προορισμένο να δώσει στο τετράστιχο απλώ μια ανάτυχη ομοιοκαταληξία του. Αυτό λοιπόν είναι το σχήμα και το τέρμα της παλιάς αυλής. Και έχοντας και τα δύο έτοιμα, ο ποιητής ημπόρεσε να αρχίσει κατά μέρο τώρα το ποίημά του. Είναι φανερό πως η παλιά αυλή χρωστά το μέγα μέρος από τη λυπή ενάργειά της στις αντιθέσεις. Αντιθέσεις ποιητικέ και αντιθέσεις δραματικές που θα τις ειδούμε μία προς μία. Η αντίθεση η πρώτη η γενεσιουργική, η σπονδυλική αντίθεση του ποίηματος είναι απ' την αρχή ως το τέλος το ήρεμο παρουσίασμα του εξωτερικού και ως παραγμός ο εσωτερικός των προσώπων. Το φαινόμενο αντίθετο με το πράγμα. Δάκρυα και λόγια δεν ευγαίνανε πικρά να πούνε το θλιμμένο χωρισμό μας. Με κοίταζε σβουβή και τα ξερά κλονάρια μόνο ελέγαν τον καημό μας οι δύο δεύτεροι στίχοι του τετραστίχου του δίνουν θέση μέσα στο συμβολισμό, τον ευρωπαϊκό συμβολισμό, όχι τον αρχαίο, ή στον εξπρεσιονισμό, που είναι ο τελευταίο του διάδοχο. Κάθε τοπίο είναι μια ψυχική κατάσταση, λέγουν οι συμβολιστέ μαζί με τον Άμιγελ. Αυτά τα τοπία καταστάσει λέγονται σύμβολα στη γλώσσα των συμβολιστών. Αλλά οι εξπρεσιωνιστέ προχωρούν περισσότερο αντιστρέφοντας το αξίωμα. Κάθε ψυχική κατάσταση είναι και ένα τοπίο. Συναισθήματα, ιδέες, συνείδηση, όλα εκφράζονται με το περιβάλλον. Το ίδιο και εδώ, όπου τα ξερά κλονάρια μόνα είναι ο καθρέφτης του μαρασμού των αγαπημένων. Και ολόκληροι εκείνοι βρίσκονται μέσα σε αυτά. Παρόμοια όμως φιλολογικά σύμβολα είναι σπάνια στον προφύρα. Όποιο θέλει να τα σπουδάσει, πρέπει να ανοίξει τον Χατζόπουλο και μόνο τον Χατζόπουλο στου βραδινού τρύλου, τα ποίηματά του και στο φθινόπωρο, το ύστερο μυθιστόρημά του. Γιατί αυτό μονοστάθηκε, αδιάφορο αν ατελήσει τέλειος, στον τόπο μα, συνειδητό συμβολιστή. Α έρθουμε και στι αντιθέσει τη μερικέ. Από τη μια, ηλιακάδα. Από την άλλη, ο χειμώνα ο αυριανό και η παλιά η αυλή, κι ημαραμένη η μαραμένη Και τα κλονάρια τα ξέρα Το φως μαχλωμό Το φως μα του χειμώνα το φως Μα πάνω στην παλαιότητα των πραγμάτων Από τη μια τα νιάτα της κόρης Από την άλλη το πρόσφατο πένθος Ορφάνια ίσως Το μαύρο σου μαντήλι λέει Και τ' άλλο πένθος Το επικείμενο Ο χωρισμός Να σκεφτούμε όμως γιατί τάχα η αντίθεση ζωηρεύει τη θέση. Δεν θα μπορούσα τώρα να απαντήσω γενικά, όμως στην περίπτωση αυτή δεν είναι πως τη ζωηρεύει, μάλλον την ασφαλίζει. Άμεση αισθητική ασπίδα αμυντική είναι αυτά τα νιάτα της κόρης, καθώς κοιλιακάδα η φθινοπορεινή της κοινογραφία. Δεν ξέρω τι θα έλεγαν άλλοι, γιατί υπάρχουν πολλές γνώμες. Μα εγώ πιστεύω πως ο λίγο ελάχιστο είναι το διάστημα που χωρίζει τη λύπη την αισθητική, τη λύπη της τέχνης, από τη λύπη την ηλική, τη λύπη την ευρική, τον ερεθισμό, το αίσθημα του ίκτου. Διάβασα ποιητά και ποιήτριε που πέφτουν μέσα στο δεύτερο ζητώντας μόνο και μόνο να συγκινήσουν. Και η πτώση είναι συγνώτερη και τα όρια πιο συγκεχημένα στο θέατρο, στην ηθοποιία οι κραυγές, οι τραγικές που γίνονται ιστερικές τα καμώματα τα κομικά που τα καταντούν γελία αίσθημα αριστοκρατισμού αισθητικό γούστο έσωσε εδώ τα πράγματα με το σωστό